Ανάλογη περίπτωση με έναν 50χρονο. Τι ακριβώς έκανε αυτός ο κύριος? Έναν 50χρονο, ο οποίος βίαζε Άννα επί 3 χρόνια ένα ανήλικο παιδί. Μάλιστα. Του χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια το βίαζε. Να σας πω ότι κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, κατοχή παιδικής πορνογραφίας, διότι τραβούσε και βιντεοσκοπούσε το βιασμό του ανήλικου παιδιού, και για διακίνηση ναρκωτικών. Μέσα στο σπίτι του, από έρευνα της αστυνομίας, βρέθηκαν ποσότητες διάφορων ναρκωτικών ουσιών. Επίσης βρέθηκε καταγραφικό μηχάνημα με κάμερες, 13 σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο με γεμιστήρα και 4 φυσίγκια. Μάλιστα. Κάτι γίνεται, ωραία, Γιώργο. Δεν μπορεί. Απλά τώρα πια ο κόσμος μιλάει, τα παιδιά είναι πιο υποψιασμένα. Αυτό και βγαίνουν, λες, όλα αυτά στο προσκήνιο. Αυτό γίνεται. Έτσι. Τράβαγε και βίντεο, γιατί ήθελε να βλέπει και το replay. Ήθελε να αναλύει τις φάσεις. Γιατί οι ναρκωτικές ουσίες που έδινε στο ανήλικο, στο παιδάκι. Τι να πει λοιπόν, κανείς. Okay.